Θα σου βαρώ. Η απόφαση του Ηλία να δώσει ασυλία στην Ευελίνα φαίνεται ότι δυσαρέστησε κάποιους από τους συγκατοίκους. Άλλοι πρέπει να σκεφτούν το αρχηγείο και σωστά. Και όχι εμείς οι δύο. Και να πράξουν σωστά. Θέλω να μου πεις ποιο συγκάτοικό σου θα ήθελες να εξαιρέσεις από τη σημερινή διαδικασία ψηφοφορίας δίνοντάς του ασυλία. Την Ευελίνα. Γιατί εγώ από τη στιγμή που ήξερα ότι εσύ δεν ήθελες τίποτα, λέω δεν μου είχε πει τίποτα, λέω εντάξει αφού δεν θέλει, να μην πάει χαμένη, να πάω Ηλίας στην Έλληνα που ήταν και πριν εδώ πέρα, πριν από εμάς, γιατί όταν έφυγε η Ευελίνα δεν είχε γίνει ακόμα γιος, ήταν ο Γιάννης, ήταν η πρώτη εβδομάδα, και λέω άστε να πάει αυτή, να δω με ηρεμία, όλα χαλαρά. Γι' αυτό φίλε, δεν με νοιάζει τίποτα. Και καλό είναι να μην σε νοιάζει ούτε σε μένα. Η γνώμη μου. Ούτε κουβέντες ούτε συζητήσεις. Γιατί θες σε κάποια φάση έπιασε λίγο το αυτί μου. Με τον Ηλία και πάλι ο Ηλίας με α, ξέρω ο Ηλίας αυτά που σκέφτεται τα λέει. Δεν έχει να κρύψει κάτι. Μα και μου, το θέμα είναι να μην παίρνεις εσύ το τρυπάκι. Μα δεν, εντάξει, δεν το κάνει με αυτό το σκουβί Ηλίας. Ο Ηλίας μιλά ανοιχτά. Μιλά ανοιχτά, ρε, απλά. Κάτε στη φράση που χρησιμοποίησες. Δεν το κάνει με κάκο σκουβό, ας πούμε. Εντάξει, κράτα τι. Τι. Δεν έχω ιδέα πλέον. Δεν έχω ιδέα πλέον. Του έχω πει πέντε πράγματα στον άνθρωπο. Άμα δεν μπορεί να καταλάβει, με ενδιαφέρει. Ξέρει τον εκτιμώ, ξέρει τον αγαπάω. Αλλά πολλές φορές η συμπεριφορά του είναι τελείως ακατάλληλη. Και να πω και ανάρμοστη. Τελείως. Το είχα πει στον Αλέξη πως να του δώσω ασυλία την προηγούμενη, αλλά τούτη την εβδομάδα ήθελα εσένα, δηλαδή. Είναι άλλη εβδομάδα. Συμφωνείς? Γιατί πιστεύεις πως είναι λαθασμένη η συμπεριφορά τώρα? Ο Ηλίας είναι έξυπνος, δεν έχει να κάνει... Δεν έχω ιδέα, δεν με ενδιαφέρει. Να χαλαρώσουν τα μάτια μου, ρε. Η αποστολή σας αυτή την εβδομάδα είναι να καταφέρετε να συσκευάσετε δώρα ενώ παράλληλα